Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Βέβαια εδώ στη Λέσβη η χρονιά μας ξεκίνησε σεισμικά και ελπίζουμε να μην έχει πιο άσχημη συνέχεια. Δεν θα εκμεταλλευτώ, αν θέλετε, την ευκαιρία της σημερινής επιτροπής. Εξάλλου, πράγματι, έχουμε κάνει ανάλογες διαδικασίες αρκετές φορές για να αναφερθώ σε δεν θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να αναφερθώ σε άλλα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης ή συνολικά για τα ζητήματα διαχείρισης του προσφυγικού. Υπάρχουν θέματα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχουν και κατάλληλες διαδικασίες για να τα συζητήσουμε. Πολύ σύντομα, μόνο για τις συγκεκριμένες συμβάσεις που έρχονται στην Επιτροπή μας σήμερα, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι στην πραγματικότητα συνεχίζεται μια τακτική που ακολουθεί η σημερινή, ακολούθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν διαγωνίζεστε για το κατά πόσο με διαφανή ή όχι τρόπο διαχειρίζεστε τα διάφορα κονδύλια. Το βασικό πρόβλημα που υπάρχει και με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που αφορούν την διερμηνία και μετάφραση, υπηρεσίες που είναι δεδομένο ότι είναι απαραίτητες σε μόνιμη βάση για όλες τις για διάφορους τομείς που αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης, είτε την υποδοχή, είτε την απόδοση του ασύλου, είτε την φιλοξενία στην συνέχεια. Και για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται αυτή η επιλογή που έχετε κάνει να αποσύρεται στην πραγματικότητα το κράτος από αυτού του είδους τις υποχρεώσεις του και να παραδίδονται αυτές οι υπηρεσίες σε διάφορες ΜΚΟ. Μια τακτική που την ακολούθησε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη συνεχίζει και σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η οποία, εκτός όλων των άλλων, δημιουργεί αφενός μεν προβλήματα, όπως για παράδειγμα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που είχε λήξει η σύμβαση της, είχατε διακόψει τη σύμβαση της διερμηνίας και για αρκετό διάστημα είχαν παγώσει διαδικασίες των συνεντεύξεων γιατί δεν ήταν δυνατόν να γίνουν χωρίς βέβαια τους κατάλληλους διερμηνείς, με ό,τι προβλήματα αυτό δημιουργεί κάθε φορά. Αλλά βέβαια ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει και στην θέμα της διερμηνίας αλλά και σε μια σειρά άλλες απαραίτητες υπηρεσίες που σχετίζονται με το προσφυγικό, με τη μετανάστευση, με την φιλοξενία ή την απόδοση ασύλου, όλες αυτές τις διαδικασίες, έχει να κάνει ότι πολύτιμη τεχνογνωσία που πράγματι αποκτάται από τους εργαζόμενους σε όλα αυτά τα χρόνια χάνεται. Δεν παραμένει στο κράτος, δεν παραμένει σε υπαλλήλους που θα μπορούσαν με μόνιμες σχέσεις να είχαν αποκτήσει, αν θέλετε, μια εμπειρία που να αξιοποιείται συνολικά και σε άλλες περιπτώσεις. Και θεωρούμε λοιπόν ότι δεν μπορεί για ακόμη μια φορά, επιλέγεται συνειδητά βέβαια από την κυβέρνηση για ακόμη μια φορά, αυτή η διαδικασία της ανάθεσης, της υπογραφής σύμβασης, έστω και με αυτή τη συμφωνία πλαίσιο, ενώ εμάς σταθερά η θέση μας είναι ότι θα μπορούσαν και θα έπρεπε, γιατί μιλάμε για το Υπουργείο Μετανάστευσης που προφανώς έχει ανάγκη σε σταθερή και μόνιμη βάση από τέτοιου είδους υπαλλήλους, θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία στο Υπουργείο Μετανάστευσης με μόνιμους εργαζόμενους για τη διερμηνία και τη μετάφραση σε ό,τι τομείς χρειάζεται, που θα αποκτούσαν βέβαια και τη σχετική τεχνογνωσία και επαναλαμβάνουμε με σχέσεις εργασίας μόνιμης και όχι βέβαια με τον με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου, όπως γίνεται δυστυχώς και σε άλλες σημαντικές υπηρεσίες, και για παράδειγμα στην υπηρεσία ασύλου που είναι γνωστό το πρόβλημα με τους συμβασιούχους εργαζόμενους που είναι πολύ περισσότεροι τελικά από τους μόνιμους υπαλλήλους και οι οποίοι βρίσκονται στη μόνιμη ανασφάλεια για το αν και κατά πόσο θα ανανεωθούν αντί για να εξασφαλίζεται η μόνιμη εργασία τους, όταν μιλάμε ιδιαίτερα για ανθρώπους που για πάρα πολλά χρόνια παραμένουν, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αποκτούν εμπειρία, θα μπορούσαν να χρειάζονται, είναι δεδομένο ότι χρειάζονται στην υπηρεσία και τελικά βρίσκονται
στη μόνιμη ανασφάλεια για την ανανέωση των συμβάσεών τους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τις λεπτομέρειες της σύμβασης. Θα μπορούσαμε να πούμε και για την, αν θέλετε, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι μοναδική κάθε φορά και στις προηγούμενες συμβάσεις που την προηγούμενη σύμβαση που είχαμε συζητήσει ήταν ένας στην πραγματικότητα ο υποψήφιος και ο ανάδοχος του έργου ή σε άλλα ζητήματα που αφορούν το ύψος των κονδυλίων κλπ. Θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα θα εξέλιπαν αν πραγματικά από την αρχή το Υπουργείο έκανε την επιλογή να δημιουργεί υπηρεσίες στην ευθύνη του κράτους με μόνιμους υπαλλήλους και όχι βέβαια με αυτή την επιλογή της ανάθεσης αυτών των διαφόρων ευαίσθητων κατά τη γνώμη μας τομέων και υπηρεσιών στις κάθε λογής ιδιώτης και ΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ.